Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στα Echo News by Day. Απόψε θα ταξιδέψουμε στη Ρώμη και σε μια εικαστική έκθεση αφιερωμένη στο νερό που διοργανώνει η Γαλλική Ακαδημία στη Βίλα Μέντιτσι. Καλλιτέχνες από διάφορες χώρες της Ευρώπης εκθέτουν τα έργα τους εμπνευσμένοι από τον διτό ρόλο του νερού, τόσο ως ζωτικού πόρου όσο και ως στοιχείου σε κρίση. We are trying to find, to raise some futuristic questions of, and to imagine how the world could be in 500 years old, and if the sea is rising, how can we adapt underwater? Water is a very contemporary issue nowadays. It's in crisis, and so we were supposed to find a way to find the new narratives to explore the idea of water. And so by commissioning these new works, it was also commissioning new narratives and exploring new ideas that were not yet produced or exhibited or explored. Τώρα, περίπου 250 εκατομμύρια κοντέινερ διασχίζουν τους ωκεανούς κάθε χρόνο, αλλά δεν φτάνουν όλα στον προορισμό τους όπως είναι προγραμματισμένο. Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ναυτιλίας, κάθε χρόνο χάνονται έως και 1.382 κοντέινερ, ενώ όπως αναφέρει το Associated Press, περισσότερα από 20.000 έχουν καταλήξει στον ωκεανό τα τελευταία 15 χρόνια. Κάποιοι ωστόσο ισχυρίζονται ότι ο αριθμός αυτός είναι ακόμη μεγαλύτερος. Το περιεχόμενό τους πολλές φορές ξεβράζεται σε ακτές, επιδρά αρνητικά στους βιοτόπους και το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και αναπαράγονται είδη ζώων και έρχεται να προστεθεί στο μεγάλο σκουπιδότοπο των ωκεανών. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, πάντα από τη συχνότητα του Sky. Καλό σας βράδυ.